Δεν φεύγω από το σπίτι, Γιώργο, εγώ. Εδώ στο αμάξι θα κοιμηθούμε το βράδυ. Όλη μέρα είμαι εδώ έξω στην αυλή και κάθομαι. Το μόνο που είπα, Παναγία μου. Εικόνες βιβλικής καταστροφής. Η γη σύστηκε και μαζί της όλοι οι κάτοικοι των Μελεσσών. Σπίτια καταραίουν. Άνθρωποι έντρομοι, ώρες μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου, παραμένουν έξω από τα σπίτια τους, φοβούμενοι έναν μεγαλύτερο μετασεισμό. Εκείνη τη στιγμή τα χάσαμε όλοι, όπως και όλοι οι συγχωριανοί, γιατί δεν είναι μόνο το δικό μου σπίτι, είναι άλλα 15-20 σπίτια που είναι ακατάλληλα. Ο τείχος έχει έρθει έξω προς τα έξω, αλλά έχει πάει και προς τα μέσα και σε άλλα σημεία του σπιτιού, τα οποία δεν φαίνονται απ' έξω, φαίνονται από μέσα. Η ίδια εικόνα επικρατεί και στο Δημοτικό Νηπιαγωγείο Μελεσσών, όπου 40 περίπου παιδάκια με την καθοδήγηση των δασκάλων τους βγήκαν στον προαύλιο χώρο για να σωθούν. Ορισμένοι τείχοι δεν άντεξαν και κατέρευσαν. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε πρόβλημα στην ασφάλεια των παιδιών, αλλά για λόγους ότι δεν ξέρουμε το φαινόμενο πώς θα συνεχιστεί, τι θα επακολουθήσει στις επόμενες μέρες, θα κοιτάξουμε να μεταφερθεί το νηπιαγωγείο σε πιο ασφαλές μέρες του Δήμου, που ήδη το έχω κατασκευάζομαι και σε 2-3 μέρες έχουμε μεταφέρει και τα πράγματα. Αυτό είναι το σκηνικό που επικρατεί λίγες ώρες αφότου ο σεισμός χτύπησε και το χωριό των Μελεσσών. Την ώρα του σεισμού, η οποία είχε διάρκεια, τρανταζόντουσαν όλα μέσα στο σπίτι, πέσανε τα πάντα από ντουλάπια, ιστορίες τα λοιπά, ρογμές, πέσαν σοβάδες. Εδώ μια αυλή έπεσε ένας τείχος από δίπλα. Αυτοψία πραγματοποίησε στην ευρύτερη περιοχή ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τηλιανίδης. Να αποφύγουμε να έχουμε άλλο θύμα και αυτό πρέπει οι άνθρωποι να μείνουν έξω από τα σπίτια. Το δεύτερο, να τους δώσουμε μια αξιοπρέπεια αυτά που πρέπει να τους δώσουμε απόψε και αύριο. Φαίνεται ότι δεν είναι μόνο στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, αλλά ήρθαμε και σε ένα χωριό άλλο μαζί με τον Περιφερειάρχη. Εγώ δεν ήξερα ότι έφτασαν οι ζημιές μέχρι εδώ. Είναι και εδώ οι ζημιές, σημαντικές, φαίνεται, το είπες και πριν, και η εκκλησία, αλλά και σπίτια μέσα στο χωριό. Σημαίνει ότι υπάρχει περίπτωση να κηρυχτεί γενικότερα η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Θα συζητήσω με τις υπηρεσίες, αλλά αυτό το χωριό σίγουρα πρέπει να θεωρηθεί σεισμόπληκτο, αφού είναι σεισμόπληκτο. Το ίδιο σκηνικό καταγράφεται και στην εκκλησία του χωριού, η οποία από τον σεισμό του Ιουλίου είχε χαρακτηριστεί ακατάλληλη. Όλοι οι ναοί από τον πρώτο σεισμό ήταν ασφαλισμένοι και απαγορευόταν έστω και η διέλευση από πιστούς και οποιοδήποτε άλλο, διότι είχαν χαρακτηριστεί από το κλιμάκιο ακατάλληλη. Στο Δημοτικό Γυμναστήριο Μελεσσών, τις επόμενες ώρες, άνθρωποι που έχουν πληγεί θα βρουν καταφύγιο, αφού προς το παρόν έχουν τοποθετηθεί 21 κρεβάτια και αναμένεται ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν να αυξηθούν σε αριθμό. Βρισκόμαστε στο κλειστό Γυμναστήριο Μελεσσών, εδώ που έχουν τοποθετηθεί 21 κρεβάτια, έτσι ώστε να φιλοξενούσουν ανθρώπους που δυστυχώς απόψε δεν θα μπορούν να κοιμηθούν στα σπίτια τους. Είναι πολύ ταλαιπωρημένος. Ο γιος μου είναι άρρωστος. Άστα. Με τους ειδικούς να έχουν εδώ και μήνες αναφερθεί στο ενδεχόμενο ενός μεγαλύτερου σεισμού και την προετοιμασία που θα έπρεπε να έχει γίνει, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τηλιανίδης απέφυγε να σχολιάσει το γεγονός ότι όλο αυτό το διάστημα δεν έγινε καμία άσκηση ετοιμότητας. Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, τους τελευταίους τρεις μήνες η γη σύεται εδώ στην περιοχή και οι αρμόδιοι, οι επιστήμονες είχαν ενημερώσει, είχαν κρούσει τον κόδωνα του κινδύου και οι τοπικοί φορείς. Πιστεύετε ότι ο μηχανισμός έχει ενεργοποιηθεί την κατάλληλη στιγμή ή μήπως αργήσαμε λιγάκι πριν έρθουν τα χειρότερα? Συγγνώμη, αλλά τώρα έχω αναλάβει πριν, ναι. Από όσο ξέρω, ακόμα και η επιστημονική ομάδα χρειαζόταν μια άσκηση ετοιμότητας 3,5 μήνες, έστω μία άσκηση, να κάνουμε μία αρχή. Για τα βασικά μιλάμε, Μέρη. Γι' αυτό ακολουθούμε τις επιστημονικές συμβουλές και την εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου από την επιστημονική ομάδα. Δεν υποκαθιστούμε ποτέ την επιστήμη, σε τίποτα. Ίσως η επιστημονική ομάδα να έπρεπε να έχει ζητήσει μια άσκηση κινδύνου ενδεχόμενα. Δεν θέλω να πω σε αυτά, γιατί δεν ήμουν εδώ. Απλώς τώρα συστηματοποιούμε την επιστημονική ομάδα σε σχέση με τον σεισμικό κίνδυνο, παρακολουθούμε το φαινόμενο. Μάλιστα. Και προσπαθούμε οι επιπτώσεις και οι οδυνηρές καταστάσεις που δημιουργούνται τουλάχιστον, μάλιστα, να βλύνονται. Φαίνεται να το επιβεβαιώνει ο αρμόδιος υπουργός.